Άγγελος Συρίγος, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Α Αθηνών. Καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Καλαρίτη. Λοιπόν, η συμφωνία, το μείζον ερώτημα εδώ, αν υποθέσουμε ότι κάποιος θέλει να την καταγγείλει, μπορεί? Λοιπόν, αν θέλει να την καταγγείλει χωρίς ουσιώδη λόγο. Παραδείγματι, έρχεται τώρα το ΒΜΡΟ και σου λέει δεν μας αρέσει, θέλουμε να την καταγγείλουμε. Και να την καταγγείλει, εξακολουθεί να παραμένει ενισχύει το άρθρο 1.3 και 1.4 μαζί με το άρθρο 7, είναι τα επίμαχα άρθρα που ορίζουν την ονομασία Βόρεια Μακεδονία και την ονομασία του λαού, Μακεδόνες, ναι, κάτι του Βορείου Μακεδονίας και γλώσσα, μακεδονική γλώσσα. Αυτά δεν αλλάζουν εάν το καταγγείλεις μονομερός χωρίς ουσιώδη λόγο. Αυτά για να αλλάξουν πρέπει να συμφωνήσουν, να κάτσουν στα δύο μέρη και να συμφωνήσουν σε νέα συμφωνία. Αλλά μόνα τους, δηλαδή μόνο με μια απλή καταγγελία, δεν αλλάζουν. Τώρα, εμάς μας δίνεται θεωρητικώς η δυνατότητα της λύσεως να ζητήσουμε να λυθεί η συμφωνία για παραβίαση ουσιώδους λόγου. Αυτό που έκανε η πρόεδρος της χώρας, η οποία αντί να χρησιμοποιήσει την πραγματική ονομασία Βόρεια Μακεδονία, χρησιμοποίησε αυτό που της αρέσει, Μακεδονία. Αυτό είναι ουσιώδης παραβίαση της συμφωνίας. Να δούμε όμως εάν μας συμφέρει ως χώρα να το κάνουμε αυτό. Το ερώτημα φαντάζομαι που προκύπτει είναι αν καταγγελθεί μετά σε ποιο στάτους πηγαίνουμε. Ακριβώς. Εμείς μέχρι και το 2019 είχαμε ως συμφωνία που όριζε τις μεταξύ μας σχέσεις αλλά και τις σχέσεις των Σκοπίων με τον ΟΗΕ την λεγόμενη ενδιάμεση συμφωνία του 1995. Εκεί αναφερόταν το προσωρινό όνομα πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, το περίφημο Φύρον που λέγαμε το. Αυτό με τη συμφωνία των Πρεσπών καταργήθηκε. Δηλαδή, εάν εμείς ζητήσουμε τη λύση της συμφωνίας, δεν ξαναγυρίζουμε στην προηγούμενη κατάσταση όπου θα χρησιμοποιεί το όνομα πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Αλλά δεν θα ρυθμίζεται από τίποτε. Οπότε, το γειτονικό μας κράτος μπορεί μόνο του πλέον να ορίσει εκείνο ποια είναι η ονομασία του. Και να πει ότι η ονομασία μου είναι Δημοκρατία της Μακεδονίας ή ό,τι άλλο θέλει. Και εκεί δεν θα μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Το λέω λοιπόν αυτό επειδή άκουσα κάποια ηρωικά στη Βουλή τις τελευταίες μέρες να ασκήσουμε τη συμφωνία να κάνουμε να φτιάξουμε. Η συμφωνία έτσι όπως έχει γίνει, εάν ζητήσουμε τη λύση της για ουσιώδη λόγο, θα δώσουμε πράσινο φως στα Σκόπια να χρησιμοποιήσουν το όνομα Δημοκρατία της Μακεδονίας. Και θα έχουν μπει στο ΝΑΤΟ δηλαδή, και θα έχουν ξεφύγει από την υποχρέωση να χρησιμοποιούν προσωρινό όνομα και θα πάρουν το όνομα που εκείνα κρίνουν. Άρα δεν υπάρχει δίκτυο ασφαλείας. Δεν υπάρχει κανένα δίκτυο ασφαλείας. Στην περίπτωση που για τον δικό τους λόγο ή τον δικό μας λόγο θέλουμε να το καταγγείλουμε, ας αφήσουμε αυτό το που πάμε μετά. Παραμένει το άρθρο 1.3 και 1.4, ναι, αν δεν υπάρχει ουσιώδης λόγος, ναι, παραμένει το άρθρο 1.3 και 1.4 ενισχύ. Τα οποία δηλαδή, τι διαδικασία προβλέπουν για την καταγγελία και τη λύση. Δεν μπορεί να καταγγελθούν. Α, δεν μπορεί. Αυτό λέω, δεν υπάρχει τρόπος καταγγελίας. Αλλά πώς, υπάρχει μονομερής απόσυρση, τι γίνεται αυτό. Πες ότι εμείς θέλουμε... Εάν κρίνουμε ότι η συμφωνία δεν μας συμφέρει και έχει παραβιαστεί ουσιωδώς από την άλλη πλευρά, μπορούμε να ζητήσουμε τη λύση της συμφωνίας. Σε αυτή την περίπτωση όμως, πάβει η υποχρέωση της άλλης πλευράς να έχει το όνομα Βόρεια Μακεδονία. Αυτό λέω, ότι αν το προσπεράσουμε αυτό, μπορούμε να ζητήσουμε η λύση της συμφωνίας. Άρα αυτός επειδή θα τους βολεύει ούτως ή άλλως, θα συμφωνήσουν. Όχι, δεν είναι να συμφωνήσουν. Εμείς το ζητάμε και πάβει να τους δεσμεύει η συμφωνία. Μπορούμε μονομερός δηλαδή, αυτό ρωτάω. Ναι, άμα έχει γίνει ουσιώδης παραβίαση της συμφωνίας, μπορούμε μονομερός να ζητήσουμε τη λύση της συμφωνίας. Ναι. Αλλά σε αυτή την περίπτωση θα πανηγυρίζουν. Ναι. Πραγματικά θα πανηγυρίζουν. Ναι, προφανώς. Δηλαδή και θα έχουν μπει στο ΝΑΤΟ, ναι, ναι, και θα έχουν αλλάξει το όνομά τους στον ΟΗΕ και θα ξαναλλάξουν το όνομά τους στον ΟΗΕ με τον τρόπο που εκείνοι κρίνουν καλύτερο. Ωραία, πάμε στην άλλη εκδοχή τώρα. Με βάση το πλαίσιο της συμφωνίας, τρόποι πίεσης για να συμμορφωθούν με τα όσα προβλέπει αυτή η συμφωνία υπάρχει. Θεωρητικώς, ναι. Υπάρχουν. Θεωρητικώς υπάρχει μια διαδικασία προβλέπεται στο άρθρο 19 η οποία περνάει από το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και μπορεί να καταλήξει και στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Αλλά και μάλιστα μονομερός με δική μας υπόθεση.
Αλλά αντικειμενικά αυτό είναι μια διαδικασία που θα πάρει 3, 4, 5 χρόνια. Ναι, ναι. 4 χρόνια κατά μέσο όρο. Ναι. Επομένως είναι πιο αποδοτικό, πιστεύω, να ασκηθούν πιέσεις πολιτικές. Πολιτικές, ναι, διπλωματικές. Και προς αυτή την κατεύθυνση ουσιαστικά κινούμαστε. Νομιμοποιούμαστε, το λέω γιατί υπάρχει ένα άρθρο μέσα που λέει ότι δεν μπορεί το ένα μέρος, κανένα από τα δύο μέρη, να μπλοκάρει την είσοδο σε διεθνείς οργανισμούς του άλλου. Επειδή υποτίθεται ότι είναι σε εξέλιξη ενταξιακές διαπραγματεύσεις των Σκοπίων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς, επικαλούμενη την ουσιώδη παραβίαση, μπορούμε να μπλοκάρουμε, μπορούμε πολιτικά προφανώς, ναι, νομικά, να μπλοκάρουμε τις διαπραγματεύσεις. Βεβαίως, βεβαίως. Μπορούμε δηλαδή να δημιουργήσουμε προσκόμματα. Βεβαίως, οι πιέσεις δεν είναι τόσο ως προς την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων, κατά τη γνώμη μου. Είναι περισσότερο οι πιέσεις που θα ασκηθούν σε πολιτικό επίπεδο, επειδή δεν είναι κάτι άμεσο αυτό που θα συμβεί. Δεν επρόκειται τα Σκόπια να μπουν σε δύο χρόνια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα το καθυστερήσουμε εμείς, θα το κάνουμε 5 ή 7. Είναι μια μακρά πορεία, η οποία μπορεί να ολοκληρωθεί σε 10-15 χρόνια, δεν το ξέρω. Άρα εδώ πρέπει να βρούμε άλλους τρόπους διπλωματικής και πολιτικής πίεσης που να έχουν άμεσο χρονικά αντίκρισμα. Ακριβώς. Να πω κάτι ακόμη. Παρακαλώ, ναι. Λοιπόν, για τα περίφημα μνημόνια. Ναι. Επειδή έχω ακούσει απίστευτες συζητήσεις για αυτά τα θέματα. Να ξέρουμε τι είναι τα μνημόνια. Σωστά. Τα μνημόνια είναι τρία μνημόνια. Ναι. Το πρώτο αφορά την αστυνόμευση του FIR των Σκοπίων από την ελληνική πολεμική αεροπορία. Ούτως ή άλλως συμβαίνει αυτή λόγω ΝΑΤΟ, στο rotation του ΝΑΤΟ. Λόγω ΝΑΤΟ μαζί με την Ιταλία. Ναι. Εκ περιτροπής επιτηρούμε τον αέριο χώρο τους. Ναι. Ακριβώς. Το ίδιο συμβαίνει και με την Αλβανία, κυρίως στο εμπάρο. Σωστό. Δηλαδή επιτηρούμε και τον μισθό αέριο χώρο της Αλβανίας μαζί με την Ιταλία. Το δεύτερο μνημόνιο είναι η οικονομική συνεργασία, να υπάρξει ένα συμβούλιο οικονομικής συνεργασίας των δύο πλευρών, το οποίο συμβούλιο, εντάξει, δεν έχουμε κάποιο λόγο, δεν βιαζόμαστε ιδιαίτερος. Και το τρίτο είναι πώς θα επιταχύνουμε την ένταξη της γειτονικής μας χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αντιλαμβανόμαστε ότι υπό τις παρούσες συνθήκες προφανώς και δεν θέλουμε να επιταχύνουμε την πορεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ μου κάνει εντύπωση τώρα, γιατί δεν είναι θέμα πολιτικής διαφωνίας ή διαφορετικής διπλωματικής προσέγγισης. Είναι θέμα κοινής λογικής. Βλέπω τον ΣΥΡΙΖΑ και το λέω σχεδόν καθημερινά, ο οποίος πιέζει, λέει, να σας τα λέγαμε, κυρώστε τώρα, έστω τώρα, τα μνημόνια. Εδώ υπάρχει ένα θέμα το οποίο είναι καθαρά αντικειμενικό. Δηλαδή, να κυρώσεις το τελευταίο, ίσως ένα από τα τελευταία χαρτιά που σου μένει, για να τους πιέσεις, αλλά να μην έχεις τίποτα μετά. Δηλαδή, να κυρώσεις την στιγμή που την παραβιάζουν τη συμφωνία, εσύ να κυρώσεις το μνημόνιο που λέει θα τους βοηθήσεις να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν έχει νόημα. Δεν βγάζει. Αναρωτιέμαι αν έχουν ενημερώσει τον κύριο Κασελάκη περί τίνος πρόκειται, δηλαδή τι είναι τα μνημόνια. Ειλικρινά, ως διπλωματικός τάξης μιλάω. Εδώ δεν είναι θέμα διαφορετικής προσέγγισης, το όνομα ή πρέσβης κλπ. Είναι θέμα κοινής λογικής διαδικασίας. Δηλαδή, είναι άσπρο ή μαύρο. Σε συζήτηση πάντως που είχαμε πρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ πριν από μία εβδομάδα, όταν πρωτοετέθηκε το θέμα, και ρώτησα αν γνώριζε τι είναι τα μνημόνια, από την απάντηση κατάλαβα ότι δεν ήξερε τι είναι τα μνημόνια. Ποιος. Τι διαφορούσαν. Ποιος. Δεν παίζει ρόλο. Όχι, λέω από πλευρά ΣΥΡΙΖΑ λέτε. Ναι. Μάλιστα. Και εγώ αυτό φαντάστηκα, αυτό ρωτάω και το έχω πει. Δεν το είπα εν είδη, ας πούμε, αστέισμος. Νομίζω ότι το πετάξανε, η εκτίμησή μου είναι ότι το πέταξαν πρώτα ως ξέρετε να ακουστεί, χωρίς να έχουν εικόνα ακριβώς τι είναι αυτά τα πράγματα, και μετά έμεινε αυτό το πράγμα πάνω στο τραπέζι. Και κάτι τελευταίο. Αυτός ο οποίος, ένα από τα προβλήματα, τα βασικά, αν όχι το βασικό πρόβλημα που έχουν οι Σκοπιανοί αυτή τη στιγμή, πέραν του μακροπρόθεσμου, κατά τη γνώμη μου, ζητήματος ασφαλείας που έχει να κάνει με την Αλβανία και το αλβανικό στοιχείο, το άμεσο είναι η Βουλγαρία, η οποία τους ζητά να απεμπολίσουν αυτό το οποίο του δώσαμε εμείς. Δηλαδή ότι υπάρχει μακεδονική γλώσσα, μακεδονικό έθνος κλπ. Του λένε βουλγαρική διάλεκτος κλπ. Εκεί τι γίνεται με τους Βουλγάρους? Λοιπόν, αυτό αφορά στο μέλλον. Ναι. Δηλαδή, τα σενάρια για το τι θα κάνει το ΒΜΡΟ είναι δύο. Το πρώτο σενάριο, το καλό, το ευνοϊκό, είναι ότι το ΒΜΡΟ περνάει την περίοδο που πέρασε ο ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ το πρώτο εξάμηνο του 2015. Έρχεται σε επαφή με την πραγματικότητα. Και θα συμμορφωθεί εκ των πραγμάτων ύστερα από κάνει ένα εξάμεινο. Το κακό σενάριο είναι ότι το ΒΜΡΟ, επειδή ακριβώς έχει πάρει χρηματοδότηση από εθνικιστικούς κύκλους του εξωτερικού,
από Αυστραλία και Καναδά να τονίζει αυτό το θέμα. Συγγνώμη. Επειδή θεωρεί ότι το πρόβλημα με την Ελλάδα είναι πιο διαχειρίσιμο σε σχέση με το πρόβλημα από τη Βουλγαρία, να επιλέξει εντός εισαγωγικών ως αντίπαλο την Ελλάδα. Δηλαδή, να φανεί ότι συγκρούεται μαζί μας σε αυτό το θέμα, το οποίο δεν αφορά την ύπαρξή τους, ενώ αντιθέτως το πρόβλημα της Βουλγαρίας είναι υπαρξιακής φύσεως για τα Σκόπια. Δηλαδή, αμφισβητούν, δέχονται την ύπαρξη κράτους, αμφισβητούν την ύπαρξη γλώσσας, αμφισβητούν την ύπαρξη διαφορετικού έθνους. Να σας το πω, δεν μας περιποιεί τη τιμή το ότι για ακόμα μια φορά εκλαμβανόμαστε ως ο εύκολος αντίπαλος ακόμα και από πιο μικρά μεγέθη, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Εύκολος αντίπαλος, διευκρινίζω, ο εύκολος αντίπαλος από πλευράς υπαρξιακής. Ναι. Δηλαδή εμείς δεν αμφισβητούμε την ύπαρξή τους. Εάν δεν υπήρχε το πρόβλημα με το όνομα Μακεδονία, εμείς θέλαμε πάρα πολύ να υπάρχει εκεί πέρα ένα κράτος ανάμεσα στη Βουλγαρία και στην Αλβανία. Είναι προς το δικό μας συμφέρον. Εξαρτάται από τους όρους που θα υπάρχει. Έτσι. Αν είναι να υπάρχει με όρους προβληματικούς για εμάς, είναι ένα ερώτημα. Το να υπάρχει γενικώς, ναι, να υπάρχει, να υπάρχει ως αιστεία αποσταθεροποίησης και πίεσης και προβλημάτων σε εμάς, γιατί να υπάρχει. Ναι, αυτό λέω. Ότι αν δεν υπήρχε το πρόβλημα με το όνομα Μακεδονία, η ύπαρξη του κράτους μας βόλευε. Αντιθέτως, για τους Βούλγαρους και τους Λαβομακεδόνες, το θέμα είναι υπαρξιακό. Δηλαδή, αυτή την ύπαρξη, την ίδια τους την ύπαρξη. Και για αυτούς είναι πολύ πιο σοβαρό ζήτημα αυτό. Και έχουμε αφήσει και μια κρεμότητα εμείς την ελληνική παρουσία εκεί. Έτσι. Υπάρχει ελληνική μειονότητα εκεί. Θυμάμαι τον Γκλιγκόροφ, δεν είμαι δημοσιογράφος, αλλά το θυμάμαι, όταν είχε διαλυθεί η Ιουγκοσλαβία. Θυμάμαι τη δήλωσή του ότι περίπου 200.000 Ελλήνων που είναι εκεί. Και επειδή έχετε πάει αρκετές φορές και έχω πάει, υπάρχει ελληνικό στοιχείο εκεί. Το οποίο δεν το έχουμε αξιοποιήσει στις διαπραγματεύσεις. Οι Βούλγαροι για 3.500 άτομα απαιτούν να αναγνωριστεί ως συστατικό στοιχείο του κράτους. Ναι, βεβαίως απαιτούν να αναγνωριστεί ως συστατικό στοιχείο, διότι ο στόχος τους είναι να τους οθήσουν στη συνέχεια να πούνε ότι εμείς είμαστε Βούλγαροι. Παρ' όλα αυτά, εμείς το στοιχείο το ελληνικό δεν το αξιοποιήσαμε διαχρονικά και διακομματικά από καμία κυβέρνηση. Πού θα μπορούσε αυτό να είναι μια. Θα πω παράδοση κάτι, επειδή ξέρω καλά την περιοχή. Οι περισσότεροι φύγανε κατά τη διάρκεια του Μεσοπολέμου. Και πέρασαν στην Ελλάδα, στην Κλόρνα, στη Αστοριά, σε αυτά τα μέρη. Και στη συνέχεια όσοι μπόρεσαν έφυγαν επί τίτο. Έχουν μείνει οι Έλληνες εκεί πέρα, ιδίως στην περιοχή Μοναστηρίου, αλλά δεν ξέρω, θα μου έκανε εντύπωση ο αριθμός τους, δεδομένου ότι αυτή τη στιγμή αμφιβάλλω αν στο γειτονικό μας κράτος λένε ότι θα χαθεί ότι είναι 2 εκατομμύρια, από ό,τι φαίνεται και από τις εκλογές και από αυτούς που ψηφίζουν, δεν πρέπει να είναι πάνω από ένα 300 που να διαμένει στη χώρα. Έχουν φύγει περισσότεροι. Θα μου έκανε εντύπωση αν υπήρχε ένας τόσο μεγάλος ελληνικός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Συρίγο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Εγώ, κύριε Καλαρίτη. Άγγελος Συρίγος, τον ευχαριστούμε πολύ.